Κυπριακής Χοροδίας Δημήτρης Λιώτσης, η οποία είναι αφιερωμένη στο ηρωικό έπος του 40 και στον ήρωα πολεμιστή, ιδρυτή, μεγάλο ευεργέτη και μαέστρο της παιδικής χοροδίας Δημήτρη Λιώτση. Λαός που δεν έχει μνήμη, δεν έχει μέλλον και τέτοιες μέρες αποτιμούμε όλοι τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε αυτούς που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Σε όλους αυτούς που άφησαν πίσω τις οικογένειές τους και εξεγήθηκαν στα βουνά της Αλβανίας για την υπεράσπιση της πατρίδας και των ιδανικών που η ελληνική φυλή μεταφέρει στο αίμα της εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ένας από αυτούς ήταν και ο Δημήτρης Λιώτσης, ο οποίος πολέμησε το 1940 στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο, όπου και πλήρωσε την αγάπη του για την πατρίδα με την απώλεια της όρασής του για την υπόλοιπη ζωή του. Το γεγονός αυτό δεν στάθηκε ικανό να εμποδίσει τον χαρισματικό Λιώτση να δημιουργήσει όλα εκείνα τα οποία είχε σχεδιάσει. Έτσι, λίγους μήνες μετά την οσηλεία του, επιστρέφει στη Φλόρινα και δημιουργεί την πρώτη παιδική χοροδία μέσα στην αγκαλιά του Αριστοτέλη. Από κοινού συνεργάζονται για να κρατήσουν ζωντανό τον ελληνικό πολιτισμό και την παράδοση ενάντια στην τριπλή κατοχή Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων. Αρκετά χρόνια αργότερα, και αφού ολοκλήρωσε τις μουσικές σπουδές στη Βιέννη, θα γράψει το διπορικό του, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα που ο ίδιος βίωσε στα πεδία των μαχών. Μερικά αποσπάσματα από αυτό το διπορικό μας έχει ετοιμάσει σήμερα η παιδική χοροδία, για να μας τα παρουσιάσει και να μας οδηγήσει νοερά στα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Η σημερινή συναυλία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του δασκάλου και ευεργέτη μας Δημήτρη Λιώτση, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών πριν από 4 χρόνια. Το έργο του συνεχίζει μέχρι και σήμερα η σύζυγός του, κυρία Αλεξάνδρα Λιώτση, η οποία υπήρξε συνοδοιπόρος του Δημήτρη Λιώτση στη ζωή, αλλά και σε όλο το δημιουργικό του έργο και η οποία στήριξε και στηρίζει μέχρι και σήμερα με όλες τις δυνάμεις τη χοροδία και το σύλλογο του Αριστοτέλη και γι' αυτό την ευχαριστούμε θερμά. Ας απολαύσουμε λοιπόν τη χοροδία μας και ας τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη όλων εκείνων που πολέμησαν ηρωικά και έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και τη δόξα της Ελλάδας. Αιωνία τους ημίν. Σας ευχαριστώ. Στο πρόγραμμα της συναυλίας, στην παρουσίαση του προγράμματος είναι η Χριστίνα Κοσδελεκίδου και η Ειρήνη Φουλίδου. Η επιμέλεια του κειμένου στο πρόγραμμα έγινε από την σύζυγο του Δημητρίου Λιώτση, την κυρία Αλεξάνδρα Λιώτση, και την υπεύθυνη οργάνωση και διδασκαλία των παιδικών χοροδιακών τμήματων του Συλλόγου Ο Αριστοτέλης Φλόρινας, την κυρία Σοφία Μούλη. Διδασκαλία χοροδίας Σοφία Μούλη, στο πιάνο συνοδεύει. Παρουσίαση τραγουδιών από το διπορικό του Δημητρίου Λιώτση από την παιδική χοροδία Δημήτρης Λιώτσης του Φιλεκτεραιστικού Συλλόγου Φλωρίνης του Αριστοτέλης. Ακολουθεί ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Δημητρίου Λιώτση, ιδρυτή και μέσα της παιδικής χοροδίας Φλωρίνας, ο οποίος έγινε ανάπηρος χάνοντας την όρασή του στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ο Δημήτρης Λιώτσης γεννήθηκε το 1918 στην Φλόρινα. Το 1937 τελείωσε το γυμνάσιο και αμέσως μετά σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Αθήνας, από όπου αποφύτησε το 1939. Διορίστηκε ως δάσκαλος στο Πολύ Μεσονήσι της Φλόρινας μόνο για μερικούς μήνες, γιατί το Μάρτιο του 1940 μαθήτευσε στη Σχολή Εφεύρων Αξιωματικών Σύρου. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους βρέθηκε στον Αγροτικό Μέτωπο σαν αρχηγός της Μηδίας, παίρνοντας μέρος σε όλες τις νικητήριες μάχες του 33ου Συντάγματος Φλόρινας. Στις 16 Ιανουαρίου του 1941, τραυματίστηκε στη μάχη της Χρυσούρας, χάνοντας την όρασή του. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και τον Αύγουστο επιστρέφει στη Φλόρινα για να δημιουργήσει εκεί μια παιδική χοροδία, την πρώτη στη Φλόρινα, μέσα στο Περιεκπαιδευτικό Σύλλογο Φλόρινας ο Αριστοτέλης, με την οποία αντιστάθηκε πολιτιστικά όπως και όλος ο Σύλλογος στην τριπλή κατοχή των Γερμανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων. Το 1943, μετά το αποκομισμό του μαέστρου του Περιεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλόρινας ο Αριστοτέλης, Θεόδωρο Θωμαίδη, για το κλείσιμο του συλλόγου, κατεβαίνει στην Αθήνα και αρχίζει να παίρνει μαθήματα φωνητικής μουσικής στο Εθνικό Οδείο. Το 1949 πηγαίνει με αυτοτροπία
Μαριάννα για να συμπληρώσει τις μουσικές του σπουδές. Ειδικεύεται στο κλασικό τραγούδι, με δάσκαλο τον γνωστό τότε καθηγητή της Μουσικής Ακαδημίας της Βιέννης και με πρώτο ανθρωπαλληλεγγύη Βίκτορ Γκραμ. Τα τραγούδια αυτά το γοήτευσαν και τους κίνησαν ιδιαίτερα, γιατί σε κοντά από αυτά τα πλήγματα διέκραν τις ηλιακές σκηνές που έζησε παιδί στην πατρίδα του, τη Φλόριντα. Στη Βιέννη έμεινε περίπου 3 χρόνια και τον Οκτώβριο του 1952 επιστρέφει στην Αθήνα και τον ίδιο μήνα γνωρίζεται με τη μέλουσα σύζυγό του Αλεξάνδρα, την οποία παντρεύεται το 1955. Άρχισε να ερμηνεύει ένα μεγάλο ρεπετόριο κλασικών τραγουδιών, αρχικά στη Γερμανική, Ρώσια και αργότερα στην Ελληνική, σε δική του μετάφραση. Κατά καιρούς δίνει αφιλικριβώς διάφορες συναυλίες και ειδικές αίθουσες των Αθηνών, καθώς και στο τότε ραδιοφωνικό σταθμό των Ελλόπων Δυνάμων, με κλασικά και έντεχνα ελληνικά τραγούδια. Εν τω μεταξύ συγκεντρώνει, συνθέτει και εναρμονίζει με κοινωνικά τραγούδια, ιδιαίτερα γύρω από τη ζωή και την ιστορία της Φλόρινας, με στόχο να δώσει δωρεάν μουσική παιδεία στη Φλωρινιατόπουλα και ακόμη να συνειδητοποιήσουν την ομορφιά των μουσικών της τραγουδιών και να τα αγαπήσουν. Απότερο σκοπός του Δημητρίου Γιώτση είναι η πολιτιστική θωράκιση της Φλόρινας. Thank you.
τον έπεισε κάτω ανέστητο με συνέχεια να χάσει οριστικά την εργασία του. Δουέτο, η Βασιλική Μαρκοπουλού και η Ειρήνη Φιλίπου, μαθήτρια του Δημητρίου Γιώργη.
1940. Ένα τραγούδι που μιλάει για την εθνική τα σύνδεση του 1940, που χαιρετά το καλώδη στη στιγμή που πηγαίνει στον πόλεμο να υπερασπιστεί την πατρίδα. Θα ερμηνεύσει το κομμάτι Δέσποινα Κύρτσου, η οποία σήμερα κάνει την πρώτη της εμφάνιση ως σολίστας της χοραδίας. Thank you.
το Λιάκι. Στις 26 Οκτωβρίου, η μέρα της γιορτής του Δημητρίου Γιώργη, ο ίδιος καθόταν στο καρτελαδάκι στο χωριό Αντακτικό, θαυμάζοντας τον συνδυασμό των χρωμάτων του φτυνοπόρου και των χρώματων του Λιακιού που κελάζει κοντά του. Το πρώτο τραγούδι, το Λιάκι, είναι στη μουσική του Hans Schubert και στη μετάφραση του Δημητρίου Γιώργη. Σόλο, η Ζαχαρούλα Αλέξη, η οποία σπουδάζει κλασικό τραγούδι στο Λίο Φλόρινα, με την κυρία Βιλέκα Μουστά, η οποία ήταν επίσης η μαγείρια του Δημητρίου Γιώργη στην τελική χοροδία. Thank you.
Κατερίνη Τριανοπούλου, Σταυρούλα Μαγμούρη, η Αθηνά Μάγκου, η Ειρήνη Φουλίδου και η Δέσποινα Κίρτσου. Διευθύνει τη χοροδία, Ζαχαρούλα Λέξα. Thank you.
Μαρία του Κατακτητή και αναφέροντας την αρχή δεκατομμυρίων φοβισμένων ανθρώπων. Μουσική.
διακόψτε, να αναπαυθεί ο Θεός κοντά του, να αναπαύει, συγγνώμη, ο Θεός κοντά του, τις ψυχές όλων αυτών των εκλογικών προογών μας και μαζί με αυτούς να αναπαύει και τη ζωή του Δημητρίου Λιώση, τη ψυχή του Δημητρίου Λιώση. Αμήν. Παρακαλώ να συγχωρούμε όλοι μαζί την όρθιοι, γιατί ακολουθεί ο Δημητρίου. Θυμήσατε την επαιτειακή μας εκδήλωση. Χρόνια πολλά, πάντα ελεύθεροι.